Γεια σας! Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, σήμερα επέστρεψα με ένα haul που θυμίζει καλοκαίρι. Και θυμίζει καλοκαίρι αυτό το haul κυρίως γιατί έχει να κάνει με αντιλιακά. Ήθελα να δοκιμάσω κάποια καινούργια αντιλιακά. Έχω ένα αντιλιακό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα το δείτε και στα αγαπημένα του μήνα. Όμως, επειδή το ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω καινούργια προϊόντα, ήθελα να δοκιμάσω κι άλλα, οπότε είδα κάποια σετάκια και έτσι μπήκα στον πειρασμό να τα δοκιμάσω. Οι αγορές που θα σας δείξω σήμερα έγιναν από ένα online φαρμακείο και το online φαρμακείο αυτό είναι το Pharmacy 295. Να σας πω λίγο για την παραγγελία. Εγώ έκανα αυτή την παραγγελία από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό φαρμακείο το βράδυ, αργά το βράδυ, είχαν κλείσει σίγουρα οι άνθρωποι και μου ήρθε όχι το επόμενο πρωί, το μεθεπόμενο. Στην ουσία έκανε 24 ώρες από την ώρα που οι άνθρωποι είδανε την παραγγελία. Ήρθε πάρα πολύ καλά προστατευμένο το κουτί και θα σας δείξω και τη συσκευασία γιατί είναι ίσως το πιο όμορφο κουτί που μου έχει έρθει ποτέ από παραγγελία. Πραγματικά είναι απίστευτο και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν και πάρα πολύ γενναιόδωροι, υπήρχαν αρκετά δωράκια μέσα στην παραγγελία, πολλά δειγματάκια και ένα full size προϊόν, το οποίο δεν ξέρω αν το στέλνουν σε όλους, θα σας το πω από τώρα. Μπορεί να το έστειλαν επειδή έχω το κανάλι και τους ενημέρωσα ότι θα μιλήσω για αυτή την παραγγελία. Τα πράγματα που θα δείτε τα πλήρωσα εγώ, απλά αυτό το προϊόν μπορεί να μου το έστειλε γι' αυτό το λόγο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, όμως ήταν στα δώρα που είχε μέσα η παραγγελία μου και θα σας τα δείξω όλα αναλυτικά. Γενικά από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχω ξαναψωνίσει, απλά είχα μπει, ήθελα 2-3 προϊόντα τα είχα βάλει στο μάτι και μπήκα στο Scrooge και έψαξα τις πιο φθηνές τιμές, οπότε έτυχε κάποια από αυτά τα προϊόντα τα πιο φθηνά να τα βρω στο συγκεκριμένο φαρμακείο και επειδή είχε και σε κάποια άλλα καλές τιμές. Έκανα τελικά την παραγγελία μου από εκεί, έγινε τελείως τυχαία η επιλογή, αλλά ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη από την εξυπηρέτηση του φαρμακείου. Το κουτί που ήρθε η παραγγελία μου ήταν αυτό. Και πείτε μου εσείς αν έχετε δει πιο όμορφο κουτί σε παραγγελία. Γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί, δεν μου έχει ξανατύχει να έρθει ένα τόσο όμορφο κουτί εξωτερικά. Και έχει από όλες τις μεριές έχει και διαφορετικό baby. Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ άνετο να το δείτε γιατί είναι τεράστιο. Δεν είναι τόσα τα πράγματα που να γεμίζουν αυτό το κουτί. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του κουτιού είχε μέσα πράγματα. Όμως σε όλο το υπόλοιπο κουτί υπήρχαν μέσα αυτά εδώ τα μαξιλαράκια αέρα, θα πω, τα οποία προστάτευαν την παραγγελία και ήρθαν όλα στην εντέλεια. Δεν είχε κουνηθεί τίποτα γιατί ήταν όλος ο κενός χώρος καλυμμένος με αυτά τα μαξιλάρια και είχε πολλά τέτοια μέσα. Έχω εδώ πέρα την απόδειξη, οπότε θα ξεκινήσω όπως να σας δείξω τα προϊόντα πρώτα αυτά που πήρα η ίδια και θα σας τα πω ένα-ένα και σε τι τιμή τα βρήκα εγώ με την προσφορά που είχε και μετά θα σας δείξω και τα πραγματάκια που είχαν δώρο. Το πρώτο πράγμα που αγόρασα είναι αυτό το πακετάκι και είναι από την Intermed και έχει μέσα, λέγεται Optofresh Relax και έχει μέσα 10 μάσκες, λέει, για κουρασμένα μάτια. Είναι κατάλληλο για μαύρους κύκλους και για πρισμένα μάτια. Λέει ότι είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν έχει parabens. Λέει ότι περιέχει 6 χιλίσματα βοτάνων και υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε. Δεν έχω δοκιμάσει τα περισσότερα από τα πράγματα από αυτή την παραγγελία. Τα κράτησα για να σας τα δείξω και να τα ξεκινήσω μετά να τα δοκιμάζω. Δεν ήθελα να έχω κάποια άποψη. Έχω κλέψει λίγο και έχω ψιλοδοκιμάσει 2 πραγματάκια, αλλά όχι να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει ωστόσο και θέλω πάρα πολύ να τα δοκιμάσω και σίγουρα θα τα δείτε στο μέλλον, είτε αν μου άρεσαν, είτε αν δεν μου άρεσαν, είτε γενικά θα σας τα ξανααναφέρω. Επίσης έχω σκεφτεί να κάνω και βίντεο εντυπώσεων πάνω στα haul. Θέλω να μου πείτε λίγο κάτι στα σχόλια την άποψή σας, δηλαδή okay, σας κάνω ένα haul και σας δείχνω κάποια πράγματα που έχω αγοράσει. Θέλετε μετά από ένα μήνα ας πούμε να κάνω πάλι ένα βίντεο με όλα αυτά τα πράγματα που σας έδειξα στο haul, ώστε να σας λέω την άποψή μου για όλα, γιατί πολλές φορές σας δείχνω πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ, πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου και τα πράγματα για τα οποία είναι ok, μπορεί να μην σας τα δείξω. Οπότε θέλω να μου πείτε αν σας φαίνεται καλή ιδέα, το έχω δει από πάρα πολλές κοπέλες και μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ τα παρακολουθώ φανατικά αυτά τα haul. Στην ουσία τα review για τα haul. Όμως με τον Biribiri δεν σας είπα ότι αυτά εδώ κόστησαν με την έκπτωση 3,94 ευρώ. Είχανε οι 10 αυτές μάσκες. Ήταν αρκετά οικονομικές για αυτό που λένε ότι κάνουν, γι' αυτό και τις πήρα γιατί μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι τις είχε αναφέρει και η Σουζάνα από το Σουζάνα Beauty Secrets. Θα σας έχω κάτω ένα link από ένα βίντεο που έκανε για διάφορες μάσκες και νομίζω τις είχα δει από εκεί και μου έκατσαν. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά,
Αν όντως τις είχε δείξει, θα σας έχω το βίντεο της από κάτω. Το επόμενο πάλι από την Intermed είναι αυτό το kit που είναι το Santorini kit. Αυτό κόστησε 14 ευρώ και είναι ένα τσαντάκι που περιέχει μέσα 5 προϊόντα. Περιέχει μία αντιλιακή κρέμα προσώπου με 50 SPF, ένα αντιλιακό λάδι το οποίο έχει 6 SPF, ένα ενυδατικό και αντιοξυδοτικό νεράκι προσώπου και σώματος στα 50 ml, ένα After Sun Cooling Gel και για πρόσωπο και για σώμα στα 75 ml και ένα αντιλιακό προσώπου με SPF 30 στα 75 ml επίσης. Γενικά είχα δει και πέρυσι ένα αντίστοιχο kit από την Intermed που είχε διάφορα προϊόντα σε full size και ήταν σε μια πάρα πολύ καλή τιμή για όλα αυτά τα προϊόντα που είχε, αλλά πέρυσι δεν το είχα πάρει και φέτος είπα στην αρχή να πάρω εκείνο πάλι. Θα σας δείξω, έχω πάρει ένα κομμάτι εκείνο του kit, αλλά επειδή εμφανίστηκε μπροστά μου αυτό και είχε ένα που έλεγε Σαντορίνη και ένα Μύκονος, δεν είδα καμία διαφορά στα προϊόντα που είχε μέσα το Σαντορίνη και το Μύκονος, οπότε διάλεξα το Σαντορίνη γιατί μου άρεσε περισσότερο η συσκευασία, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω πάει και σε κανένα από τα δύο νησιά επίσης για να σας πω ότι το διάλεξα γιατί μ' αρέσει περισσότερο Σαντορίνη από τη Μύκονο. Είναι νεσεσέρ στην ουσία, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι θα με βολέψει τουλάχιστον πάρα πολύ. Να τα βάλω όλα εδώ μέσα για να τα έχω στην παραλία, να είναι όλα μαζεμένα και να ξέρω ότι θα ρίξω αυτό στη τσέντα θαλάσσης μου και θα έχω ό,τι χρειάζομαι από αντιλιακή προστασία. Και από το kit που σας είπα ότι είχα βάλει στο μάτι πέρυσι, αλλά τελικά δεν το είχα πάρει, πήρα το ενυδατικό στην ουσία νεράκι που έχουν με υαλουρονικό οξύ, το οποίο είναι και για πρόσωπο και για σώμα και είναι στην τεράστια, τεράστια ποσότητα των 400 ml και η τιμή του συγκεκριμένου ήταν στα 3,60 και ήταν το πιο οικονομικό ενυδατικό νεράκι από όλα όσα βρήκα στο φαρμακείο, στο ηλεκτρονικό αυτό φαρμακείο και γενικά που έχουν τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Όλα είχαν σε αυτή την τιμή πολύ λιγότερα ml, ήταν το μόνο που ήταν τόσο μεγάλο, γι' αυτό και πήρα αυτό. Γενικά ήθελα ένα ενυδατικό νεράκι, γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στο μακιγιάζ και τώρα που καλοκαιριάζει τα χρησιμοποιώ και καθημερινά και στο σπίτι και έξω όταν βγαίνω. Και είπα ότι το μικρό που είχε το προηγούμενο σετάκι μέσα το θέλω για την τσάντα μου ή για την παραλία, αλλά για, που είναι πιο μικρό και πιο βολικό. Και ήθελα στο σπίτι να έχω και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να το έχω στο ψυγείο και να δροσίζομαι λίγο καλύτερα και για το μακιγιάζ. Με εντυπωσίασε το ότι έχει δύο καπάκια για να μην λερώνεται η αντλία του. Και το χρησιμοποίησα σήμερα στο μακιγιάζ μου, πριν βάλω τις βλεφαρίδες μου και βάψω και τις βλεφαρίδες μου, ψέκασα όλο μου το πρόσωπο και το ταμπονάρισα με το σφουγγαράκι μου από πάνω και έκανε τις πούδρες να γίνουν όλες ένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, από κοντά ήταν τεράστια η διαφορά του πριν και μετά το νεράκι αυτό, οπότε μου άρεσε πολύ και θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο μάλλον είμαι ο τελευταίος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που το πήρε για να το δοκιμάσει, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν άντεξα, όλοι μιλάγανε για αυτό το προϊόν και έχω ακούσει άπειρα review και κόσμο στο YouTube, σε blog, σε συζητήσεις φίλες μου να τρελαίνονται για αυτό το προϊόν, ειδικά όσους έχουν ξύρει επιδερμίδα και λέω, παιδιά, δεν γίνεται, επιτέλους πρέπει να το δοκιμάσω. Και αφού μου τελείωσαν λοιπόν τα άλλα προϊόντα που είχα αντίστοιχα, πήρα και εγώ να δοκιμάσω το καθαριστικό προσώπου με ελιά και λεβάντα από την Απιβίτα. Δεν είχε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό φαρμακείο την limited edition σειρά που ήταν στα 300 ml, αλλά είναι αυτή η κλασική από τα 200. Και έκλεψα λίγο και το χρησιμοποίησα σήμερα το πρωί γιατί δεν άντεχα άλλο να περιμένω να γυρίσω το βίντεο. Και τρελαίνομαι για αυτή τη μυρωδιά που έχει και για τον τρόπο που καθάρισε την επιδερμίδα μου. Δεν μπορώ να σας πω για τον ντεμακιγιάζ γιατί το πρωί που το χρησιμοποίησα δεν ήμουν βαμμένη, αλλά μ' άρεσε, με ξύπνησε τόσο ωραία αυτή η μυρωδιά της λεβάντας. Όπως βλέπετε, μ' αρέσει η λεβάντα. Γενικά, μ' αρέσει πολύ η λεβάντα και το πώς μυρίζει. Και αυτό το καθαριστικό μου έκανε, με ανανέωσε πάρα πολύ για το πρωί. Θέλω να δω και πώς είναι με τον ντεμακιγιάζ και αν αφαιρεί μάσκαρα, υγρά κραγιόν και όλα αυτά, για να δω κι εγώ ότι, να πω κι εγώ ότι ξέρετε κάτι, καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει γίνει τόσο δώρος. Όμως από μυρωδιά, αυτό δηλαδή που μπορώ να σας πω με την πρώτη του χρήση,
μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και δεν μου ξέρουνε και καθόλου την επιδερμίδα. Δηλαδή ήταν η επιδερμίδα μου, δεν μπορώ να σας πω ότι ήταν πιο ενυδατωμένη, αλλά δεν ήταν και σε καμία περίπτωση πιο ξηρή. Και το συγκεκριμένο ήταν στα 8,85. Και το τελευταίο kit που αγόρασα εγώ η ίδια ήταν από τη Medisay και την Banthelol Extra, αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο περιέχει ένα σέρουμ για το πρόσωπο και τα μάτια, μία κρέμα για το πρόσωπο και τα μάτια, ένα καθαριστικό προσώπου, έγιναν δύο τα καθαριστικά προσώπου, και μία κρέμα σώματος. Εδώ πέρα αν δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έλεγε ότι από 47,90 έχει 24,90. Δεν το πήρα όμως αυτή την τιμή εγώ. Εγώ το πήρα στα 16,70. Είχε και άλλη έκπτωση δηλαδή από αυτήν που έλεγε, οπότε θεώρησα ότι με αυτή την τιμή σέρουμ, κρέμα, κρέμα σώματος και καθαριστικό προσώπου δεν πρόκειται να έπαιρνα μεμονωμένα, άρα τι καλύτερα από το να δοκιμάσω όλα αυτά τα προϊόντα μαζί. Μ' άρεσε πάρα πολύ που τα είχαν όλα σε ένα κουτάκι. Είδα από την ίδια εταιρεία υπήρχαν και άλλα κουτάκια με μικρότερα, μία κρέμα προσώπου και ένα μισελέρ. Νομίζω ότι είχε διάφορα σετάκια ανάλογα με το τι θέλει καθένας. Εγώ επειδή άρχισα να μου τελειώνει και η ενυδατική μου, το σέρουμ μου έχει τελειώσει πολύ καιρό τώρα, και το καθαριστικό που σας είπα ήταν ένα bonus, είπα να δοκιμάσω αυτό το πακέτο. Στην ουσία ήθελα μία κρέμα και, και ένα σέρουμ, αλλά αφού τα είχε στην ίδια τιμή όλα μαζί, γιατί να μην τα επιλέξω. Και από αυτά δεν έχω δοκιμάσει κάτι για να μπορώ να σας πω ότι αυτό μου άρεσε λίγο έστω σαν πρώτη εντύπωση ή όχι. Και αυτά ήταν τα προϊόντα που πήρα εγώ και θα σας δείξω τώρα και το τι είχε σαν δώρο μέσα η παραγγελία μου, γιατί είχε και κάποια δειγματάκια αλλά και ένα full size προϊόν που σας εξήγησα στην αρχή. Αρχικά να σας πω για τα μικρά δειγματάκια, είχε 3 δειγματάκια από τη Lierac, νομίζω ότι έτσι λέγεται η εταιρεία, ελπίζω πραγματικά να μην τη σκοτώνω. Είχε ένα ενυδατικό σέρουμ, μία αντιρρητιδική κρέμα και ένα αντιρρητιδικό σέρουμ, τα οποία και τα δύο θα πάνε στη μαμά μου, και ένα σέρουμ από την Κονταλή, και αυτό ενυδατικό λέει ότι είναι από τη Vinosaurs τη σειρά. Από την Κονταλή είχε επίσης μία ενυδατική κρέμα στα 3ml, ένα πάρα πολύ μικρό σωληνάριο ενυδατικής κρέμας, πολύ καλό αν θες να φύγεις για μία μέρα, για ένα βράδυ από το σπίτι σου, βολεύει πάρα πολύ να έχεις κάτι τέτοιο μαζί σου. Και από την Bioderma μία ενυδατική με SPF 30, ενυδατική ημέρας, στα 5ml. Μετά έχουμε από τη Eurobos μία κρέμα ποδιών, λέει για σκασμένα πόδια και για ξηρό δέρμα γενικά. Τώρα το καλοκαίρι με τα ανοιχτά παπούτσια γενικά εμένα οι φτέρνες μου σκάνε, οπότε φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και έκανα ένα λάθος, μέχρι τώρα πίστευα ότι το full size προϊόν είναι ένα, το αυτό που θα σας δείξω μετά, όμως είναι και αυτή εδώ από την Καστάλια η αντιλιακή προσώπου με SPF 20 full size, γιατί τώρα παρατήρησα ότι είναι στα 60ml, γενικά είναι λίγο περίεργο το μπουκαλάκι της και δεν το είχα ξαναδεί, οπότε μου φάνηκε πιο μικρό, αλλά είναι 60ml και λέει ότι είναι 50% δώρο προϊόν, άρα κανονικά ήταν στα 30 και είναι και άλλα 30, κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν μια αντιλιακή προσώπου από την Καστάλια, Καστάλια δεν ξέρω πώς λέγεται, με SPF 20, είναι μια μεσαίας προστασίας. Λέει ότι είναι εξαιρετικά λεπτόρευστη, χωρίς παράμπεν, ανθεκτική στο νερό και κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό βολικό για τσάντα και για τσαντούλα παραλίας, γενικά για να το έχεις μαζί σου, πολύ βολική συσκευασία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό που ήξερα όντως ότι είναι full size προϊόν είναι η DD κρέμα από την Nux. Είναι μια ενυδατική κρέμα με χρώμα η οποία έχει και SPF 30 και είναι στην απόχρωση, στην πιο ανοιχτή, είναι στην light απόχρωση. Είναι στα 30ml, είναι, την έβαλα λίγο χτες και τη δοκίμασα. Έχει αρκετά καλή κάλυψη για τέτοιου είδους κρέμα και μου φάνηκε πολύ καλή η υφή της. Νομίζω βέβαια ότι δεν θα ταιριάζει τόσο σε λιπαρές, αλλά για μένα που είναι ξηρή ταιριάζε πολύ. Θα τη δοκιμάσω όμως και θα σας πω. Και από ό,τι είδα έχει και σε διάφορες αποχρώσεις για τη συγκεκριμένη κρέμα. Δεν υπήρχε μόνο η ανοιχτή, πρέπει να έχει άλλες 2 αποχρώσεις νομίζω. Αυτά ήταν που είχα να σας δείξω σήμερα. Ελπίζω να μην μίλησα πάρα πολύ και να σας κούρασα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ
το ηλεκτρονικό αυτό φαρμακείο για τα δωράκια που είχε μέσα η παραγγελία μου. Θα σας ξαναπώ ότι δεν ξέρω αν έχουν όλες οι παραγγελίες αυτά τα δώρα μέσα ή ήταν λόγω του YouTube, αλλά εγώ πρέπει και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το συγκεκριμένο φαρμακείο, αν ποτέ κάποιος δει αυτό το βίντεο. Τα πράγματα και την παραγγελία την ξεκίνησα γιατί ήθελα εγώ να αγοράσω αυτά τα πράγματα και είδα αρκετά καλές τιμές τυχαία, οπότε έτσι και το επέλεξα. Νομίζω ότι αυτά είχα να μοιραστώ για σήμερα μαζί σας. Θέλω να δω κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, αν θέλετε κάτι να μου πείτε, τι αντιλιακή πήρατε εσείς για αυτό το καλοκαίρι να χρησιμοποιήσετε, αν δοκιμάζετε κάποια καινούργια, ποια είναι η αγαπημένη σας, γενικά ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Αν φυσικά θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο από μένα και δεν είστε συνδρομητές σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να κάνετε και μια συνδρομή για να τα λέμε πιο συχνά και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!